Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει θέμα και απόψη ζωντανά εδώ στο Start. Θα συζητήσουμε απόψε θέματα τα οποία απασχολούν τους ιδιοκτήτες ταξί, εν ώψη και τη σεζόν. Έχουμε και αυτή την περίοδο του Πάσχα, που είναι μια δύσκολη, θα πω, περίοδος και για το συγκεκριμένο κλάδο και όχι μόνο. Έχω τη χαρά στο στούντιο να βρίσκεται ο κύριος Θοδωρής Γελάτσορας, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Κέρκυρας και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου στα Ιωρα νησιά. Και ο κύριος Σπύρος Γουρδούκης, γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ. Έχουμε αρκετά ζητήματα να προσεγγίσουμε, είναι η αλήθεια. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως με τις μέρες που θα διανύσουμε. Αρχίζει γενομένως από την αυριανή Κυριακή των Βαΐων και την Μεγάλη Εβδομάδα. Αυξημένη κίνηση. Ούτως ή άλλως ήδη βλέπουμε τους δρόμους να έχουν ζητήματα. Το ταξί είναι ένα μέσο που εκτός από τους επισκέπτες και Κερκυραίοι επιλέγουν αυτές τις μέρες για να αποφύγουν τη στάθμευση που είναι δύσκολη. Άρα, κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από εσάς. Είμαστε έτοιμοι. Έχουν γίνει συσκέψεις, έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε συντονιστεί. Δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Μετά από 6 μήνες ανομβρίας που δεν υπήρχε έργο εργασίας, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Πάντα είμαστε έτοιμοι εμείς. Άρα ήταν ένας δύσκολος χειμώνας. Δυστυχώς, όπως και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα, έτσι και το δικό μας είναι να χαρακτηριστεί σαν ένα εποχιακό επάγγελμα. Ναι. Είναι η εποχή, είναι οι δυσκολίες, είναι το ζόρι που τραβάει ο κόσμος. Είναι και αυξήσεις, οι τιμές που δεν επιτρέπουν. Σε όλα. Μπορεί δηλαδή να χαρακτηριστεί και ως είδος πολυτελείας πια το να πάρει κάποιο ταξί. Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί το ταξί και στην Κέρκυρα αλλά και πανελλαδικά και αριθμητικά και ειλικρινά σας λέω, είναι ίσως από τα πιο φθηνά μεταφορικά μέσα. Αν σκεφτείτε ότι η μικρότερη διαδρομή, ας πούμε, στην Κέρκυρα είναι 4 ευρώ, για 4 άτομα στοιχίζει λιγότερο και από ένα, και από ένα λεωφορείο. Να το χρησιμοποιήσει κάποιος κανένα λεωφορείο. Άρα είναι ίσως και παρεξηγημένη η έννοια σε κάποιες των περιπτώσεων. Εντάξει, όταν θέλει κάποιος να παρεξηγήσει, όταν θέλει κάτι να βρει, πάντα θα βρει και πάντα θα υπάρχουν. Και... Εντάξει, κάποιοι έχουν στοχοποιηθεί. Προσπαθούμε να φέρουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Το βλέπετε κι εσείς ότι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να αλλάξουμε τη γνώμη του κόσμου. Πολλοί έχουν πιστεί και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ό,τι και να κάνεις δεν αλλάζουν γνώμη, όχι μόνο για τα ταξί, αλλά για όλους τους κλάδους. Κύριε Γουρδούκη, εσείς τι λέτε? Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω. Χαρά μου. Είμαστε κοντά σας ένα χρόνο μετά, αν θυμάστε, με το πρόβλημα το σοβαρό που είχαμε με την Uber. Ναι. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Κινηθήκαμε, όπως σας είχαμε πει, νομικά. Σε πρώτη φάση έχουμε δικαιωθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε αναμένουμε και καινούργιες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον για το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά καταρχήν το Πάσχα και κατ' επέκταση τη σεζόν, εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Όχι ότι δεν θα είναι καλή σεζόν, καλή σεζόν θα είναι. Πτήσεις περισσότερες θα έχουμε, κουραζιρόπλια περισσότερα θα έχουμε, αλλά δυστυχώς στο νησί δεν υπάρχουν υποδομές, δυστυχώς, για τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών. Πρώτα θα ήθελα να μιλήσουμε για το Πάσχα που μας καίει άμεσα. Ναι. Φέτος είναι πάρα πολύ αργά το Πάσχα. Και συμπίπτει με τη σεζόν, θα έχει και αρκετούς τουρίστες από την Ευρώπη, εκτός από τους ντόπιους που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα για το Πάσχα στην Κέρκυρα. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο, ειδικά Μεγάλο Σάββατο, να αποφύγει να μετακινηθεί με αυτοκίνητα όσο περισσότερο μπορεί, διότι φέτος να ενημερώσουμε ότι και Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα θα έχει και κρουαζιερόπλοια. Το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στη σύσκεψη που έγινε στο Δήμο, εκεί το λιμάνι βοηθούσε πάρα πολύ για πάρα πολλά οχήματα να παρκάρουν την περίοδο του Πάσχα. Φέτος δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα είναι μικρότερος ο αριθμός. Έχει γίνει μια, θεωρώ, πολύ καλή προσπάθεια από το Δήμο με κάποια περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία όμως
δεν είναι 100% έτοιμα. Οπότε, καλό θα είναι ο κόσμος που μπορεί να αποφύγει τη μετακίνηση αυτές τις μέρες, να την αποφύγει, θα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, και να χρησιμοποιήσει όσο περισσότερο μπορεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ξέρετε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι πέρα από των επισκεπτών μας, οι οποίοι ήδη κάποιοι έχουν φτάσει, είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, πολλοί από τους οποίους συμμετέχουν τα παιδιά τους στις εκδηλώσεις. Δηλαδή, δεν είναι όλοι στο κέντρο της πόλης, άρα πρέπει να μετακινηθούν για να μπουν στο κέντρο. Για τους επιταφείους, για την πρώτη ανάσταση το πρωί, για το βράδυ. Και δεν είναι ένα σχέδιο. Είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις φιλαρμονικές, χοροδίες. Είναι μεγάλος όγκος που θα μπει και θα βγει. Πώς θα γίνει αυτό φέτος? Ναι, μην ξεχνάτε ότι εκτός από τους επισκέπτες έχουμε και τους ντόπιους. Έτσι. Οι οποίοι είναι και όχι μόνο τους καθαρά ντόπιους, είναι και οι Αθηναίοι, οι Θεσσαλονικοί, οι οποίοι κατάγονται από την Κέρκυρα. Και έρχονται για να κάνουν πάσχα εδώ. Και έρχονται αυτές τις μέρες και μένουν εδώ και επί το πλείστον χρησιμοποιούν τα οχήματά τους για να έρθουν. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Να πω κάτι τώρα, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά ο Θεός πιστεύω ότι είναι παντού. Δηλαδή δεν είναι και κακό να κάνουμε και στο χωριό μας ανάσταση το βράδυ. Δεν είναι ανάγκη να μετακινηθούμε όλοι στην πόλη. Και οι περιφορές των επιταφείων, να πούμε, γιατί μου δίνεται έτσι μια πολύ καλή πάσα, ότι επικεντρωνόμαστε πάντα όλοι και τα αθηναϊκά μέσα στην παλιά πόλη, γιατί είναι πιο εντυπωσιακό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Όμως αντίστοιχα, περιφορές επιταφείων με συνοδεία τμήματων φιλαρμονικών, χοροδιών, γίνονται σε όλο τον νομό, σε κάθε χωριό. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, και στο βορρά, και στη μέση, και στο νότο. Όπως και η τελετή της Ανάστασης. Ναι, παντού και είναι να μην σου τύχει. Δηλαδή, εμείς τώρα σε ένα χωριό με ένα στενό. Ναι. Πρέπει να περιμένεις όλη την περιφορά. Ναι, για να τελειώσει και να μπορέσεις να φύγεις. Είναι δύσκολο, το βλέπουμε καθημερινώς. Στο δρόμο τώρα που έξω στον κεντρικό που μιλάμε. Ναι. Υπάρχει ουρά αυτοκινήτων. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η μεγάλη κίνηση. Και εγώ είναι αυτό το οποίο εσείς διαπιστώνετε, το βλέπουμε και εμείς και ανησυχώ. Γιατί λέω, αν τώρα, πριν τη μεγάλη εβδομάδα, θέλουμε μισή ώρα και τρία τέταρτα για να μπούμε στην πόλη, τι θα γίνει από τη μεγάλη Δευτέρα? Κοιτάξτε, εγώ έχω παρατηρήσει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και δεν έχω ανάγκη να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός. Όχι, και πρέπει από να λέμε τις καλές ενέργειες και προσπάθειες. Πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Από την τροχιά λοιπόν τη βλέπω στο δρόμο και με ήλιο και με βροχή. Ισχύει. Και προσπαθεί. Ισχύει. Και είναι όμως έτσι δομημένη η Κέρκυρα, η οποία είναι σαν να πηγαίνει σε ένα διέξοδο πηγαίνοντας στην πόλη. Αναγκαστικά στην πλατεία θα πρέπει να επιστρέψει ή στο Σαρόκο. Χώρους στάθμευσης δεν υπάρχουν. Το γνωστό θέμα. Πόσα χρόνια το συζητάμε? Εγώ είχα μιλήσει από το χειμώνα. Είχα κάνει έκκληση, αν θυμάστε, τηλεοπτική, να μαζευτούν οι αρχές. Αν θέλανε να ακούσουν και την ταπεινή γνώμη του επαγγελματία. Που έχει τις προσλαμβάνωσες καθημερινά. Έτσι. Άλλο να το λέω εγώ και άλλο εσείς που είστε στο δρόμο πόσες ώρες. Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, να περιμένεις να δουλεύεις αυτές τις 2-3 μέρες και να υποφέρεις στο δρόμο. Δηλαδή, να χρειάζεται μία ώρα να πας στο βουριόνι και άλλη μία να γυρίσεις. Ναι. Μετά από τη δεύτερη τρίτη κούρσα. Ναι. Τελειώνει και η βάρδια και πηγαίνει σπίτι ευχαριστημένος. Και κουρασμένος. Έχετε σε ένα λαμπερό τρόπο περιγραφές, ναι, κύριε Γουρδού. Και εγώ θέλω να σας πω κάτι ουσιώδες για όλα αυτά που συζητάμε. Διότι το Πάσχα, εντάξει, θα είναι μία εβδομάδα, 3-4 μέρες, θα περάσει. Το πρόβλημα είναι για τη σεζόν. Έτσι είναι. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, μα πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, τα περισσότερα περιφερειακά ξενοδοχεία είναι κλειστά. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο όγκος ο μεγάλος των ξενοδοχείων είναι στην περιφέρεια, ναι, στο βορρά και στο νότο. Είναι λίγα προς το κέντρο. Mm-hmm. Άρα όλος αυτός ο κόσμος μετακινείται καθημερινά με γιοταχή, με νοικιαζόμενα, με ταξί, με λεωφορεία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εν ώψη σεζόν και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, είμαστε τόσα χρόνια και δεν υπάρχει κανονιστική, έτσι. Τώρα άκουσα τον κύριο Δήμαρχο. Εγώ, και καλά κάνετε. Εγώ, εντάξει, καλά είναι τα ευχολόγια, αλλά με ευχολόγια δεν λύνονται τα προβλήματα. Πρέπει να έχουμε, δηλαδή, να πάρθουν αποφάσεις και το συντομότερο δυνατό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια νέα δημοτική αρχή, ναι, έτσι. Όμως τα προβλήματα, πρέπει να τα γνωρίζουν από πριν, έτσι, έτσι, και να πάρουμε αποφάσεις γρήγορες.
και έξυπνες. Ναι. Μία απόφαση θεωρώ ότι επιβάλλεται το επόμενο χρονικό διάστημα να πάρθει, είναι η κανονιστική. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή άκουσα με μεγάλη χαρά τον Δήμαρχο όσον αφορά ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα πατίνια. Ναι. Δεν είμαστε εμείς, ας πούμε, αρμόδιοι να το λύσουμε. Ναι, αλλά εμείς σαν επαγγελματίες. Το ζείτε και εσείς ως επαγγελματίες όμως. Σαν επαγγελματίες, εγώ θα σας πω η άποψή μας, γιατί κάναμε και διοικητικό συμβούλιο με τον πρόεδρο για το συγκεκριμένο ζήτημα και έχουμε άψογη συνεργασία με την τροχεία και την αστυνομική διεύθυνση Κερκύρας για όλα τα ζητήματα. Mm-hmm. Επισκεπτόμαστε συχνά, μας καλούν συχνά. Ναι. Λέμε όλα τα θέματα. Συζητήσαμε και για τα πατίνια. Τους είπαμε την άποψή μας σαν επαγγελματίες. Έτσι, προς Θεού, μην το πάρει ο κόσμος ότι παίρνουμε τη μία, ναι, τη μία θέση ή την άλλη. Γιατί για μας. Έτσι, για λέμε μας, ναι, αλλά να έχουμε και τις υποδομές. Απλώς να ξέρετε. Για μας δεν είναι θέμα ανταγωνιστικό. Όχι, ναι. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, όχι, ούτε δεν με πλημμυρία. Είναι θέμα ασφαλείας. Θέμα ασφαλείας. Δηλαδή, όποιος ζει σε αυτό το νησί βλέπει ότι η συγκεκριμένη δρόμη, η συγκεκριμένη τεχνολογική υποδομή δεν προσφέρεται. Ακριβώς. Δεν έχουμε τις υποδομές. Αν αύριο την άλλη μέρα κάνουμε δρόμους για πατίνια, για ποδήλατα, μακάρι. Μα όλοι το θέλουν. Είναι και τα παιδιά μου θέλουν να πάνε να. Έτσι, όλοι θέλουμε να πάνε. Και με χαρά άκουσα λοιπόν τον Δήμαρχο και είπε: θα βγάλω κανονιστική για τα πάντα. Δεν πρέπει να βγουν και κανονιστικές για τα υπόλοιπα. Δεν πρέπει. Να γίνει ένα μικρό βήμα. Να γίνει ένα μικρό βήμα τουλάχιστον να περιορίσουμε όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα με το κυκλοφοριακό. Θα έχουμε πρόβλημα το καλοκαίρι. Τεράστιο. Έχει περισσότερες πτήσεις από τον Ιούνιο και μετά το αεροδρόμιο. Έχει περισσότερα κρουαζιερόπλια. Εμείς φωνάζουμε συνεχώς. Συνεχώς φωνάζουμε, έτσι, και επειδή μας δίνετε και αυτή τη στιγμή το βήμα, έτσι, και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, θα πούμε και στους τρεις δημάρχους και στην περιφέρεια να προσέξουν λίγο, να καλοποιήσουν λίγο τους δρόμους, έχει χόρτα, είδα κατέβηκε λίγο ένα τρακτέρ, έκοψε λίγα χόρτα από την περιφέρεια, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν από τον Δήμο, αλλά έχουν μείνει. Αν δείτε, ας πούμε, σε κάποια πεζοδρόμια, είναι χορτιασμένα, έχουν πέσει τα κάγκελα, περνάνε πελάτες, περνάνε άνθρωποι. Η κουλτούρα των ξένων είναι ότι τους αρέσει μετά το φαγητό να βγουν το απόγευμα, να περπατήσουν. Πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Έτσι, είμαστε ένας top πλέον τουριστικός προορισμός η Κέρκυρα. Πρέπει αυτό το προϊόν να το προφυλάξουμε. Και ξέρετε, αξιώνουμε και υψηλής εισοδηματικής στάθμης επισκέπτες. Που εννοείται. Σημαίνει ότι για να θέλεις να έχεις ποιοτικό τουρισμό, πρέπει αντίστοιχα και οι υποδομές σου, και δεν εννοώ τα ξενοδοχεία τα οποία είναι εξαιρετικά, και τα ενοικιαζόμενα και τις βίλες, εννοώ και δημόσιες υποδομές, να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές, τα στάνταρ, τα υψηλά. Όπως θα λέτε, είναι, και να συμπληρώσω ότι με δύο λόγια, ότι για το συγκεκριμένο νησί, και να μην ακουστεί αλαζονικό αυτό, δεν του αξίζει η τεχνολογική υποδομή που έχει. Mm-hmm. Δεν ανταποκρίνεται για το συγκεκριμένο νησί. Δηλαδή, η Κέρκυρα, ας πούμε, είναι, όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι top class προορισμός. Θα έπρεπε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δέχομαι ήδη μηνύματα από τηλεθεατές, πόσο κοστίζει τηλεφωνική κλήση. Δηλαδή, κάποιος από την πόλη για να πάρει ταξί, τηλεφωνεί στο τηλεφωνικό κέντρο. 2 ευρώ. 2 ευρώ. 1,92. Μάλιστα. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι τόσο και είναι 3, ο πολίτης θα πρέπει να ξέρει ότι είναι 2, άρα επικοινωνεί αν κάτι υπάρχει ως ζήτημα. Αν η ΡΟΥ, για παράδειγμα, στην διαδρομή είναι 5 ευρώ συν 2, 7 και το κάνει 9. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλά κάνετε και μας πολύ καλά κάνετε και το θέλετε το συγκεκριμένο ζήτημα και μου δίνετε πάσα να σας πω. Λοιπόν, επί 4 χρόνια προσπαθούσαμε και κλιπαρούσαμε και ζητούσαμε από την περιφέρεια, διότι το συγκοινωνίο ανήκει στην περιφερειακή αρχή, να λειτουργήσει το πειθαρχικό. Έτσι. Άρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε αυτή την ερώτηση. Να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές, έτσι. Δυστυχώς, και να ξέρετε, για να γνωρίζει ο κόσμος το πειθαρχικό, εμείς ένα μέλος έχουμε. Τα υπόλοιπα είναι από την αστυνομία, από την περιφέρεια. Δηλαδή δεν μπορείτε από το Δήμο, μόνοι σας να κάνετε κάτι, πρέπει να συνεδριάσει η συγκεκριμένη επιτροπή. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να δεχόμαστε τις καταγγελίες
Ισοπίας, αλλά δεν συνεδρίαζε το πειθαρχικό όμως 4 χρόνια. Δεν υπήρχε πειθαρχικό. Δεν υπήρχε. Δεν είχε... Ισοπίας εμείς τη στέρναμε με κάθε επισημότητα στο πειθαρχικό. Το πειθαρχικό, να σας ενημερώσω, ότι αποτελείται από 2 άτομα της περιφέρειας. Ναι. Αποτελείται από νομικό σύμβουλο, το οποίο ανήκει στο δυναμικό της περιφέρειας. Ναι. Και από τον αστυνομικό διευθυντή τροχίας ή ανώτατο διαξωματικό. Και από εσάς. Και από ένα μέλος, το οποίο έχει δηλωθεί ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, το οποίο όμως εκεί η θέση του δεν έχει ψήφο. Mm-hmm. Και ένα άλλο είναι ότι είναι και άτοπο και αστείο να έχει στείλει κάποιον στο πειθαρχικό και μετά να πάει να το υπερασπιστείς. Ναι. Δεν υπάρχει. Εσείς όμως, δηλαδή, αυτό το διάστημα, περιπτώσεις που ήρθαν σε εσάς, τις καταγράψατε και θέλατε να συνεδριάσετε το πειθαρχικό, το οποίο δεν υπήρχε. Κάθε επισημότητα με αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν καταλάβατε καλά. Πρωτοκόλλου πήγανε. Έχουμε στείλει και εμείς συναδέλφους μας στο πειθαρχικό. Τι λέτε. Εμείς. Φυσικά. Μπορείτε να ρωτήσετε εμείς τον κύριο. Εμείς στέλνουμε. Και με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, τον Μιχάλη το Διαβάτη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, μας δέχτηκε, μας βοήθησε, έφτιαξε το πειθαρχικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πειθαρχικό. Του παραδώσαμε όλες τις περιπτώσεις τις οποίες εμείς έχουμε πάρει συναδέλφους μας για κακές συμπεριφορές, για άρνηση μίσθωσης, για οτιδήποτε. Ναι. Έτσι. Το έχουμε στείλει για παραβατικές συμπεριφορές, το έχουμε στείλει εκεί. Σας θυμά αυτό που λέτε. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και να πω και κάτι άλλο. Ότι προκαλώ τον οποιονδήποτε να έχει πάρει τηλέφωνο ή εμένα, γιατί το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό όλες τις ώρες, να έχει κάνει καταγγελία και να μην έχει πάει εκεί που πρέπει να πάει. Και ένα άλλο, να επισημάνω ότι πείτε μου κάποιο σωματείο, οποιοδήποτε κλάδου, να εκλιπαρεί να ανοίξει το πειθαρχικό. Αυτό να που μας λέτε τώρα, εμένα με έχει αφήσει άφωνη. Φανταστείτε τι φθορά, ας πούμε, μπορεί να έχει στα μέλη του σωματείου. Έτσι. Όμως δεν το λογαριάσαμε ποτέ. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο να είναι περήφανος τα μέλη του, να είναι περήφανο το συγγενικά του περιβάλλον για τη δουλειά που κάνουμε. Σωστά. Και να είναι και όποιος δυσφορεί στο συγκεκριμένο επάγγελμα, όποιος το θεωρεί ότι είναι μόνο μία αρπαχτή του καλοκαιριού ή κάτι άλλο, δεν έχει θέση στο επάγγελμα και κοιτάζουμε να τους απομονώσουμε αυτούς και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Συγγνώμη, ειλικρινά επαναφέρω ξανά, γιατί σας ακούω με πολύ προσοχή, αλλά 4 χρόνια δεν υπήρχε πειθαρχικό. Όχι, δεν υπήρχε. Δηλαδή, εσείς είχατε στείλει 2, 3, 5 καταγγελίες. Πολύ περισσότερες. Ναι, λέω έτσι έναν αριθμό. Σοβαρές για να φτάσετε εσείς να στείλετε. Όχι για ψηλοφίλημα, εντάξει. Εννοείται. Και δεν υπήρξε πειθαρχικό. Όχι. Από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Και πολλά. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο, ειλικρινά. Σάββατο του Λαζάρου σήμερα, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Δηλαδή, έχουμε ένα κλάδο εδώ, ο οποίος λέει δημόσια, ο πρόεδρος και ο γραμματέας, ότι εμείς καταγγείλαμε εμείς οι ίδιοι τους συναδέλφους μας και εκλιπαρούσαμε να λειτουργήσει το πειθαρχικό για σοβαρά παραπτώματα και δεν υπήρχε. Ωραία. Απλώς να γνωρίζετε, αν δεν το ορίσει η Περιφερειακή Αρχή, δεν ισχύει. Δεν μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε εμείς. Μα δεν θα έχει. Δεν έχει ισχύ. Ακριβώς. Οποιαδήποτε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Τα σωματεία, το καταστατικό τους, το οποίο είναι. Έχει τη σφραγίδα του εισαγγελέα πάνω, έτσι, δεν το φτιάχνει. Εμείς φτιάχνουμε ένα σωματείο το οποίο περνάει από δικαστήριο. Έτσι. Έχει περιορισμένες δυνατότητες. Μία από τις δυνατότητες που έχει είναι να καταγράφει τα στοιχεία, την καταγγελία επώνυμη βέβαια, έτσι. Ναι. Και με ένα αριθμό πρωτοκόλλου να την εστέρνει ή να πηγαίνει με αυτόσια παρουσία στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και να παίρνει και από εκεί αριθμό πρωτοκόλλου. Άρα τώρα αυτές οι καταγγελίες που έχουν προϋπάρξει θα. Δεν παραγράφεται κάτι. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα παραγραφή. Δεν υπάρχει θέμα παραγραφή. Και αντίστοιχα θα υπάρξουν οποιασδήποτε αποφάσεις. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον κύριο Διαβάτη και τις έχει υπηρεσία. Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι. Όποιος πάει εκεί. Δεν σας λέμε. Όποιος πάει εκεί είναι μόνος του. Προφανώς. Για να φτάσει να είναι εκεί. Και κολυμπάει μόνος του. Για να φτάσει να είναι εκεί. Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια συζήτησης και συνεννόησης. Και όχι μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα, να σας ενημερώσουμε. Δηλαδή, είναι και πρακτικό και ουσίας με τον κύριο Διαβάτη το πώς εργαστήκαμε από όταν ανάλαβε η καινούρια Περιφερειακή Αρχή
για να δείτε ότι όταν υπάρχουν ανθρώποι που αγαπάνε τον τόπο τους και έχουν μεράκι, μπορούν να προσφέρουν σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, λύσαμε πολλά ζητήματα. Λύσαμε, ας πούμε, το ζήτημα, όπως είπαμε, το πειθαρχικό. Ναι. Μας έτρεξε το ζήτημα το οποίο πρώτα τα Ιόνια νησιά, μετά τα Δωδεκάνησα, πήραμε τα 9 θέσια μεταξίμετρο. Ναι. Κυκλοφορούν ήδη τα πρώτα τρία. Και το γνωρίζετε. Μάλιστα, σε ποσοστό ανώτερο από την υπόλοιπη Ελλάδα. 40% στην Κέρκυρα. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, μπράβο, 30%. Θέλω να σας πω ότι ήταν αρρωγός. Υπήρξε και συνεννόηση και ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Που είναι όχι μόνο. Εντάξει, υποχρέωσή του είναι. Η υποχρέωσή του, ίσως, αλλά δεν είναι. Δεν απαραίτητο. Και το κάνουν πάντα όλοι όμως. Ίσως ο συγκεκριμένος διευθυντής να ήταν. Σαν κλάδος να είμαστε από τους πρώτους που επισκέφτηκε. Μάλιστα στα γραφεία μας και καθίσαμε 2-3 ώρες και κουβεντιάζαμε φόρες της ύλης. Ως και ένα πολύ σοβαρό θέμα που τέθηκε εκεί ήταν η κολοσιεργία. Όλοι οι Κερκυραίοι την έχουν σταθεί στο πετσί. Με τα διπλώματα. Με τα διπλώματα, ναι. Και όχι μόνο με τα διπλώματα. Για τα αερασιτεχνικά διπλώματα, τα οποία και γι' αυτά. Και γι' αυτά υπάρχει θέμα. Και γι' αυτά υπάρχει θέμα. Αλλά, βεβαίως, επαγγελματικά, αλλά πολύ περισσότερο είναι επαγγελματικό, δηλαδή για κάποια φθορά τώρα. Ναι, ναι. Να το αλλού του χάλασε το αυτοκίνητο, τρακάρισε, είναι άχρηστο. Σκεφτείτε τώρα να έχει 2 αυτοκίνητα, ένα χαλασμένο και ένα καινούριο, σε απόσταση 1 μέτρο και να χρειάζεται να βγάλει τις πινακίδες από το ένα αυτοκίνητο να τη βάλει στο άλλο και να παίρνει να ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Να, να είναι καλοκαίρι δηλαδή, να τρελαθεί ο άνθρωπος. Και να χάσει ουσιαστικά τη δουλειά. Θα βάλουμε άλλο τελεία να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε να δούμε και άλλα θέματα. Κυρίες και κύριοι, μένετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Υπάρχει θέμα συνέχεια ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Στάρ. Ο κύριος Γελάτσος και ο κύριος Γουρδούκης είναι απόψε μαζί μου και τους ευχαριστώ θερμά. Συζητάμε για τον κλάδο των ταξί και να πούμε για την Ένωση των Σωματείων. Γιατί συνήθως λέμε διασπάσεις. Εδώ πάλι κάνατε την έκπληξη. Ενωθήκατε. Δεν είναι θέμα έκπληξης, ήταν θέμα υποχρέωσης ηθικής. Υπάρχει 2 σωματείων στην Κέρκυρα. Ναι. Λειτουργούσε, για μας ήταν αναχρονιστικό το πεδίο και δεν υπήρχε και κάποιος λόγος. Σαν μεγαλύτερο σωματείο, ενωθήκαμε με το μικρότερο που ήταν πρόεδρος ο Σπύρος ο Γουρδούκης και έτσι έχουμε ένα σωματείο και μάλιστα για να αποδείξουμε ότι η ισχύς εν τη ενώση είναι στην πράξη και όχι στα λόγια, αφού κάναμε ένα σωματείο, αμέσως κάναμε εκλογές. Με κοινό ψηφοδέλτιο και το σωματείο του, ο Σπύρος που άνοιγε στο άλλο το σωματείο, εκλέχτηκε, παμψηφί και είναι και γραμματέας, γενικός γραμματέας στο ενιαίο πλέον σωματείο. Ξέρετε, για εσάς μπορεί να είναι αυτονόητο και πολύ σωστά λέτε ότι ήταν αναχρονιστικό για τα δεδομένα. Για κάποιους άλλους μπορεί να ήταν ένας μογλός πίσης να υπάρχουν 2 σωματεία, 2 πρόεδροι, 2 αντιπρόεδροι, 2 γραμματείς αντίστοιχα, δηλαδή θέσεις ευθύνης για να έχει ρόλο κάποιος. Εσείς αποδεικνύετε στην πράξη ότι ο στόχος σας δεν είναι συντεχνιακός. Δηλαδή η ύπαρξη αυτού του σωματείου δεν είναι συντεχνιακή. Είναι για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο αλλά και την κοινωνία. Θα μπορούσα να μιλάω όλο το βράδυ για το τι έχει κάνει το συγκεκριμένο σωματείο τα τελευταία χρόνια. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για την Ένωση των Σωματείων. Είμαι πολύ περήφανος γιατί από την πρώτη στιγμή πιστεύω ότι ένα είναι το ταξί. Είμαι περήφανος γιατί προσφέρουμε στην κοινωνία πολλά πράγματα τα οποία δεν ακούγονται και δεν θέλω να ακούγονται. Μα βλέπετε προφανώς πολλά μπορεί και, να τα ξέρετε. Και πολλά καθημερινά εσείς, λόγω του ότι είστε πολλές ώρες στο δρόμο. Έχουμε μεγάλη προσφορά πολλά. Και κοινωνική προσφορά. Ναι, όντως. Και δεν βγήκαμε ποτέ να το διαφημίσουμε. Όντως. Είμαι περήφανος γιατί δημιουργήσαμε τράπεζα αίματος για τα μέλη μας αλλά και για όποιο και κυρίως πολίτη χρειαστεί. Είμαι περήφανος γιατί πριν την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια μεγάλη γενική συνέλευση στην οποία ενώ εμείς είμαστε σωματείο ιδιοκτητών ταξί έγινε από κοινού και με τους οδηγούς. Να είμαστε ξεκάθαροι πως θα δουλέψουμε τη σεζόν και να μπορούμε να κοιταζόμαστε όλοι στα μάτια. Σημαντικό. Σημαντικό να ακούσω και από εσάς κύριε Γουρδούκη ένα σχόλιο για αυτή την Ένωση του Σωματείου και μετά να πάμε λίγο στην υποκλοπή του έργου γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Έχω ένα ωραίο αυτοκίνητο. Πάω και μέχρι το αεροδρόμιο. Περνάω και λίγο από το λιμάνι. Κάνω και ό,τι μπορώ.
Εντάχει, εγώ θα σας πω για την Ένωση. Εγώ προσωπικά έχω εργαστεί πολλά χρόνια για αυτό το θέμα, διότι και από την εκλογή μου εδώ και χρόνια στην Πανελλήνια Ένωση, που πηγαίνω πολύ συχνά στην Αθήνα, συνεργάζομαι με άλλα σωματεία και ιδιαίτερα και με τον πρόεδρο εδώ συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τα Δωδεκάνησα, με Ρόδοκο. Γιατί είναι και κοινά τα ζητήματα, έτσι, σε κάποια θέματα. Αυτή, να ξέρετε, επειδή έχω πάει, έχουμε κάνει και κλαδικά στη Ρόδο, έχω δει πώς λειτουργούν, τι κάνουν. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Οι άνθρωποι εκεί είναι πρωτοποριακοί σε πολλά πράγματα. Όχι μόνο στο ταξί, αλλά ακόμα και στο ταξί. Το ταξί το έχουν κάνει αυτό τις ενώσεις και το όλοι μαζί και όλη μια γροθιά, το έχουν κάνει εδώ και δεκαετίες. Και πάνε από το καλό στο καλύτερο. Ναι. Έτσι, οπότε όποιος ανοίγει τους ορίζοντές του και βλέπει πιο μακριά, έτσι, πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία γενικότερα. Όχι μόνο στο ταξί, γενικότερα και στην Κέρκυρα και στο νησί μας. Να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας για να έχουμε καλύτερες μέρες. Όσον αφορά την υποκλοπή του έργου, έτσι, είναι μια τεράστια μάστιγα, δυστυχώς. Η οποία υφίσταται, εξακολουθεί να υπάρχει. Μπορεί να μην είναι σε έξαρση διαρκώς, αλλά υπάρχει. Υπήρχε. Υπάρχει και θα υπάρχει. Και θα υπάρχει. Εδώ το θέμα είναι να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εμείς τις 25 Μαρτίου, με όλο το Διοικητικό Συμβουλίο, εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός της επίσκεψης της Υπουργού Μεταφορών, της κυρία Αλεξοπούλου, που ήρθε σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης για τις εορταστικές εκδηλώσεις και συναντηθήκαμε μαζί της. Είναι στα σκαριά ένα νομοσχέδιο το οποίο, όπως μας είπε, θα υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο. Θα ξεκαθαρίζει δηλαδή τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Το περιμένουμε. Για να δούμε. Μέχρι τότε μέχρι τότε το παλεύουμε. Από την περίοδο που είχαμε έρθει σε εσάς πριν ένα χρόνο για την Uber, από τότε πιέζαμε για ένα νομοσχέδιο. Υπήρχε όντως μια δυσκολία, διότι ήταν προεκλογική περίοδος και από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε Υπουργικό Συμβούλιο, δεν υπήρχε κυβέρνηση στην ουσία. Μέχρι να ήταν περισσιακή, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Γι' αυτό κινηθήκαμε περισσότερο. Στοχεύσαμε στο νομικό κομμάτι, στο οποίο δικαιωθήκαμε ως ένα σημείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Σίγουρα ένα δύσκολο ζήτημα, οι μεταφορές. Δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι, όσο πιστεύουν κάποιοι. Αλλά θεωρούμε ότι έχουμε αργήσει. Εγώ προσωπικά ανησυχώ, παρόλο που βρεθήκαμε, μιλήσαμε πάνω από μία ώρα με την κυρία Αλεξοπούλου. Τεθήκαν όλα τα θέματα. Μας έδειξε και η ίδια ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τα έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα της μεταφοράς. Μας υποσχέθηκε ότι μετά το Πάσχα θα έρθει. Εγώ προσωπικά ανησυχώ πάλι, γιατί η συγκυρία δεν είναι καλή. Διότι μετά το Πάσχα έχουμε προεκλογική περίοδο πάλι. Πάλι έχουμε προεκλογές μπροστά και δεν ξέρω μας, τώρα αν πάμε και μετά σε... Επειδή ακούγονται διάφορα για μετασχηματισμούς και μετά για την κυβέρνηση, μήπως γίνει τίποτα και αλλάξουν πάλι υπουργοί και κολλήσουμε πάλι. Και πρέπει να ξαναεξηγήσετε. Εγώ να ξέρετε, στην τελευταία σύσκεψη με τον πρόεδρο τον Γιώταχη που βρεθήκαμε στο Δήμο, έτσι, εμείς δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, γιατί μου μίλησε, μιλήσαμε, έτσι. Του λέω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, έτσι. Σίγουρα, επειδή είχε πει κάτι η κυρία Αλεξοπούλου και είχε παρεξηγηθεί ότι πρέπει να συνεπάρχουμε, αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Και στη μεταφορά και το Γιώταχη και το Βανάκι και το ταξί και το τουριστικό λεωφορείο. Ναι. Όντως, είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Με όρους, προϋποθέσεις και νομιμότητα. Ακριβώς. Εγώ είμαι λάτης σε αυτό το θέμα. Έτσι. Όροι και προϋποθέσεις. Και αυτό που ζήτησα από τον πρόεδρο, τον Γιώταχη, του λέω, για να μην σε βλέπουμε καχύποπτα, για να σε δούμε εμείς τις περιπτώσεις τις δικές μας παραβατικών συμπεριφορών, έτσι, ή υποκλοπή έργου, ή άρνηση μίσθωσης, έτσι, ή άγρα πελατών. Εμείς όταν πέσει στην αντίληψή μας, τη στέλνουμε κατευθείαν. Εσείς δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Η δικαιολογία είναι ότι είναι καινούριο σωματείο, ότι δεν... Εντάξει, εγώ αυτά λίγο τα ακούω σαν δικαιολογίες. Πρέπει και αυτοί να δείξουν... προστατεύσουν ουσιαστικά το δικό του κλάδο. Ακριβώς. Εμείς σαν κλάδος δεν αφισβητήσαμε ποτέ την ύπαρξη ενός άλλου κλάδου. Ούτε θέλουμε να σταθούμε απέναντι. Εμείς αφισβητούμε ευθέως, καθέτος και οριζοντίος και παραλλήλως και όπως αλλιώς θέλετε, τον τρόπο εργασίας.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι, συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σωστά. Και να σας πω αυτό κάτι, θέλουμε να τηρηθεί. Και να σας πω και κάτι το οποίο αφορά όλους τους κερκυραίους. Mm-hmm. Εγώ θα μιλήσω για το ταξί, αλλά αφορά όλους τους κερκυραίους. Ναι. Δεν μπορεί να έρχονται κάποιες, έτσι, δεν μιλάω για όνομα του Θεού, όλες τις ξενοδοχειακές εταιρείες, κάποιες λίγες, εκτός Κερκύρας, να έρχονται μέσα στην Κέρκυρα και να μην υποστηρίζουν το ντόπιο στοιχείο, να φέρουν παραδείγματος χάρη γιο ταχύ από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, να κάνουν τη δουλειά τους και μετά τον Οκτώβρη να την κάνουν λούιδες. Ναι. Δηλαδή να κάνουν την αρπαχτή τους και εμείς δηλαδή δεν υπάρχουμε σαν Κέρκυρα. Μας αφήνουν δηλαδή οτιδήποτε κακό και δεν είναι μόνο για το ταξί. Όχι, εγώ μιλάω για όλους τους κλάδους. Πρέπει να σέβονται. Πρέπει να σέβονται τον τόπο μας. Πρέπει να σέβονται. Κάτι εδώ μου επιτρέπετε πάνω στο παρακαλώ. Ότι έχω να εκφράσω ένα παράπονο. Ότι όταν πρώτα εμφανίστηκε συγκεκριμένη εταιρεία στην Κέρκυρα, κάποιοι οι οποίοι να δικαιολογήσουν την πολιτική τους ανυπαρξία, ναι, όπως σας τα λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη σε αυτό που λέω, βγήκανε και καλωσορίσανε το καινούριο και το μοντέρνο. Το καινούριο και το μοντέρνο λοιπόν, το οποίο ήρθε για τις μήνες αιχμής του καλοκαιριού, μόνο για το τουριστικό πακέτο να τους ενημερώσω, και μετά φύγανε από την Κέρκυρα και τα ταξί παραμείνανε εδώ. Αυτό προσγνώση και συμμόρφωση κάποιων. Μάλιστα. Για να προσέχουν τι λένε. Τώρα, το ταξί χειμώνα καλοκαίρι κινείται σε συγκεκριμένους δρόμους. Και το καλοκαίρι με πολύ περισσότερη κίνηση. Και μιλάμε για υποδομές, δημόσιες υποδομές. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Το λέμε κι εμείς που κινούμαστε, αλλά πολύ περισσότερες ίσως επαγγελματίες. Υπάρχει θέμα. Οι δρόμοι μας, το δικό μας δίκτυο, δεν είναι σοβαρό. Όχι. Και είναι και επικίνδυνο σε κάποιες των περιπτώσεων. Να σας πω κάτι εγώ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, εκτός βέβαια ότι εμείς σαν επαγγελματίες, όλοι οι επαγγελματίες που κινούνται στον δρόμο, όχι μόνο το ταξί, όλα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, αλλά και οι ιδιώτες βέβαια, αλλά περισσότερα επαγγελματικά και κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα. Σωστά. Έτσι, παλεύουμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο, το οποίο το μεγαλύτερο μέρος, έτσι, γιατί πηγαίνει στα συνεργεία και στις στορές, διότι αν δείτε το δικό δίκτυο εγώ που κινούμε καθημερινά από Βριώνη προς τον Νότο, λοιπόν, μέχρι τα Μωραϊτικά, ο δρόμος δεν πατιέται. Έτσι. Και να θέσουμε, ας πούμε, ένα ζήτημα επίκαιρο που είναι τα Τέμπη, ας πούμε. Και γίνεται πολλή συζήτηση. Ποιος θέει, αν φταίει, αν υπήρχε πολιτική ευθύνη ή δεν υπήρχε. Εγώ θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Και να το σκεφτούν οι πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν στην Κέρκυρα. Διότι εμείς μιλάμε με τον κόσμο. Έτσι. Καλύτερο γκάλωπο από το ταξί δεν υπάρχει. Έτσι. Σας το λέω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πελάτες που έχω συναντήσει που έρχονται τις 11, τις 12 το βράδυ με μια πτήση και έχουν κλείσει νοικιαζόμενο αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο να κατεβούν προς τον Νότο. Ξέρετε πώς είναι ο δρόμος. Καρμανιόλα. Προκαλώ οποιονδήποτε πολιτικό, οποιονδήποτε, από οποιοδήποτε χώρο, από οποιοδήποτε χώρο, μην κοιτάτε εμείς που τον ξέρουμε το δρόμο. Και ξέρετε τι να αποφύγετε. Δεν υπάρχει διαγράμμιση. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει φωτισμό, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, έτσι, ούτε στη μέση. Έτσι. Και ο κόσμος τρομάζει. Κατεβαίνει, παίρνει τον νοικιαζόμενο και λέει τι έκανα. Και μετά κλείνει ταξί να φύγει. Δεν ξαναφεύγει με το γεωργείο. Έχω κάνει νυχτερινό δρομολόγιο και σας μιλάω ειλικρινά για δρόμο που τον έχω περάσει χιλιάδες φορές. Να διστάζω ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Φανταστείτε τώρα για να έρχεται κάποια φορά στην Κέρκυρα πρώτη φορά. Να μην ξέρει μία η ώρα πώς το βράδυ να πάει, και ξέρω πού να εγώ, πάει στο Βοράκ, πού να πάει και με ελάχιστο φωτισμό, με δρόμους κακούς. Και είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πάρα πολλά χρόνια με πάρα πολλές περιφερειακές αρχές, δημοτικές αρχές, κυβερνήσεις, υπουργούς. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα. Ναι. Επιδεινώθηκε και λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν από τις καιρικές συνθήκες. Αλλά δεν αλλάζει. Όχι. Χειρότερο γίνεται. Και οι παρεμβάσεις, ειδικά στον Νότο, με τις κολυσιεργίες, τις νομικές που υπάρχουν εκεί και τις υποθέσεις, δεν έχει γίνει τίποτα, καμία εργολαβία. Στη μέση και στο Βορρά, σε σχέση με το πρόβλημα, πολύ λίγα πράγματα. Για να πούμε και ότι στο Βορρά, εγώ που πηγαίνω. Ναι. Από τον Νότο είμαι, αλλά και στο Βορρά που πηγαίνω, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Και μιλάω και με τους συναδέλφους. Έτσι. Μπορεί κάποιος κεντρικός δρόμος να είναι λίγο πιο εντάξει, αλλά υπάρχουν εσωτερικοί δρόμοι, υπάρχουν πολλά τουριστικά καταλήμματα επάνω. Δηλαδή είναι η κατάσταση απελπιστική. Θα ζητήσω να βάλω μια νοτελεία. Μας παρακολουθεί και θέλησε να παρέμβει και θα τον ακούσουμε πολύ χαρά. Ο κύριος Μαρίνος Μικάλεφ είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Γιώτα Χ. Καλά το λέω, κύριε Μικάλεφ.
Καλησπέρα, ναι, μια χαρά. Δεν θα σωματώσω μέσα στο ΣΕΠΣΟΝ για ταχύνο οδηγό. Ωραία, ωραία. Καταρχάς ευχαριστώ για την, πολύ, για την ευκαιρία που μου δίνετε μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Να ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή σεζόν στους ιδιοκτήτες των ταξί και τους οδηγούς και σε όλο τον κόσμο. Εγώ αυτό που θέλω να πω έτσι πολύ σύντομα, ότι και το έχουμε πει και με τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γελάτσορα, κατηδίαν, ότι επειδή υπάρχουν θέματα, υπάρχουν κρίζες ζώνες, κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι σαθρό και το γνωρίζουν και οι δικοί μου συνάδελφοι αλλά και οι ταξιτζίδες, και από τη δική μας μεριά πιέζουμε εδώ και χρόνια το Υπουργείο να μπει μια τάξη, ώστε να μην υπάρχουν ούτε συννεφάκια και να είναι πολύ ξεκάθαρο το έργο και το δικό μας φυσικά και οποιαδήποτε άλλου μεταφορικού κλάδου. Και επ' ευκαιρία ξαναλέω και ξαναβάζω στο τραπέζι δημοσίως ένα ανοιχτό κάλεσμα σε μια ανοιχτή συζήτηση, όμορφα και πολιτισμένα, με το Σωματείο των Ταξί. Νομίζω δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να χωρίσουμε. Πολλά πράγματα μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε, να τα προσδιορίσουμε και να τα λύσουμε από κοινού. Και νομίζω ότι επιτίδη υπάρχουν παντού. Προφανώς, ακόμα και δικοί μας, όχι δικοί μας, άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο δικό μας το κομμάτι, μπορεί να κινούνται μεταξύ κάποιας παρανομίας. Απλά αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, κύριε Μικάλεφ, ο κύριος Γουρδούκης, είναι ότι και ο κύριος Γελάτσορος, ότι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ταξί, όταν εντόπισαν ζητήματα, πέραν των καταγγελιών που να έχει κάνει ένας πολίτης, οι ίδιοι στέλνουν συναδέλφους στο πειθαρχικό. Και αντίστοιχα περιμένουν και από εσάς, αν εντοπίσετε ζητήματα, να κινήσετε τη διαδικασία. Σωστά. Το καταλαβαίνω αυτό που λένε και σαφώς δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να θελοτυφλούμε. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα. Και ειδικότερα απλά αν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το ζήτημα είναι μειοψηφία. Απλά αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα υπάρχει ένας αριθμός γεωταχή που υπερβαίνει τα 300-400. Εμείς στο σωματείο μας έχουμε 57-58 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι ήδη έχουμε κινηθεί σε κάποιες κινήσεις ώστε να έχουμε μια πιστοποίηση για τα οχήματα των μελών μας, το οποίο θα το δουν όλοι. Δεσμεύομαι ότι μετά το Πάσχα θα κάνουμε μια συζήτηση εδώ στο στούντιο και με την δική σας παρουσία. Ναι, τον κύριο Γουρδούκη. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για τον κόσμο. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό να παρέμβω. Ναι, παρακαλώ κύριε Γουρδούκη. Μείνετε μαζί μας, κύριε Μικάλεφ. Ναι, μισό λεπτό να μας ακούσει. Όταν λέμε για το νομικό πλαίσιο, δεν μιλάμε ότι. Γιατί τώρα πάμε να πούμε ότι το νομικό πλαίσιο δεν καλύπτει τίποτα. Όχι, είναι λάθος. Υπάρχουν θέλει στο νομικό βελτίωση. Πλαίσιο ακριβώς σε κάποια ζητήματα, όχι σε όλα. Δηλαδή υπάρχουν και ξεκάθαρα πράγματα τα οποία γίνονται, δηλαδή καραμπινάτες παρανομίες. Το οποίο το γνωρίζει ο κύριος Μικάλεφ, έτσι. Δεν μπορεί να μου το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνούμε για τις καραμπινάτες, κύριε Μπουρδούκη. Δεν διαφωνούμε. Νομίζω αυτό. Ξέρετε πού μπορεί κάπου εμείς να ανοιχτοί, δεν από τον νόμο και το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρω. Ναι, υπάρχει καλή διάθεση εμείς. Και από τις δύο πλευρές, εγώ αυτό κρατώ. Ναι, δεν έχουμε εμείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Μικάλεφ, ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβαση. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και καλό Πάσχα σου. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, μετά το Πάσχα, όντως να τελειώσουν λίγο αυτές τις μέρες που θα είναι για όλους μας με αυξημένες υποχρεώσεις, θα οργανώσουμε μια ωραία συζήτηση και με την παρουσία του κ. Μικάλεφ να δούμε και άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν αυξημένη. Μια παράκληση, ας πούμε, ότι εμείς δεν φοβόμαστε κάτι, δεν κρυβόμαστε από κάποιον, γιατί ξέρουμε ότι και ο νόμος είναι μαζί μας στα περισσότερα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποιες ασάφειες μικρές του νόμου που υπάρχουν, μικρές ασάφειες σε κάποια ζητήματα επιμέρους, στα περισσότερα όμως υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Ναι. Για όνομα του Θεού. Άρα ζητάτε οπότε, βελτίωση. Ναι, βελτιώσει. Τα έχουμε ζητήσει στο Υπουργείο. Εμείς έχουμε στείλει τις προτάσεις μας. Mm-hmm. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Έτσι. Και είμαστε ανοιχτοί εμείς στο διάλογο. Mm-hmm. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Ωραία. Και ό,τι το ζητάμε δικαίως. Δηλαδή για μας υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και παραδείγματος χάρη αστική μεταφορά. Ναι. Έτσι. Είναι ένα έργο το οποίο ανήκει καθαρά στο ταξί. Δεν έχουμε να διαπραγματευτούμε κάτι σε κάποια βάζετε ζητήματα. Βάζετε κόκκινες γραμμές και είναι συγκεκριμένες. Εννοείται. Μα είναι και γεγονός ότι όταν δημιουργήθηκε αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς, υπήρχαν όρες και προϋποθέσεις. Ξέρανε μέχρι που μπορούν να κινηθούν και μέχρι που δεν μπορούν.
Εντάξει, τώρα βέβαια έχουν ακουστεί και φωνές περίεργες, ότι να σας πω γενικά ότι από το 12 που ισχύει αυτό το καθεστώς, ναι, το ταξί συνέχεια χάνει. Και ο κλάδος ο συγκεκριμένος μόνο κερδίζει. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βγαίνουν και φωνάζουν για συντεχνία ταξί, ότι φοβάται η κυβέρνηση να πάρει... Εντάξει, αυτά είναι παραμύθια τώρα. Εντάξει. Όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από το 12 και μετά. Να σα πω κάτι όμως. Μα έχουν ροκανίσει τη δουλειά. Δεν έχω πρόβλημα να κάτσω στο τραπέζι με κανέναν. Προφανώς. Μα θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Επειδή ο χρόνος πιέζει και περνάει γρήγορα. Είστε πολλές ώρες στο δρόμο καθημερινά. Πέραν των ζητημάτων που αντιμετωπίζετε με το δικό δίκτυο, τα προβλήματα, την κίνηση, αυτά τα οποία συζητάμε. Βλέπετε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία ορθώς δεν δημοσιοποιείτε, αλλά επικοινωνείτε με τις αρμόδιες αρχές. Και αυτό που κάνετε είναι σπουδαίο, γιατί δεν το χρησιμοποιείτε για την οποία προβολή του κλάδου σας. Θέλω να σταθούμε όμως στη βία των ανηλίκων. Γιατί το ζείτε. Το ζείτε είτε περιμένοντας σε μια πιάτσα για να φύγετε για μια διαδρομή, είτε μεταφέροντας παιδιά. Αυτή τη στιγμή η βία των ανηλίκων είναι ένα γεγονός. Πραγματικά δεν την περίμενα την ερώτηση. Δεν με είχατε προετοιμάσει. Και τελείως συμπτωματικά. Ούτε για τις προηγούμενες σας είχα προετοιμάσει. Ναι, θέλω να πω ότι νόμιζα ότι θα μιλήσουμε για το ταξί γενικότερα. Έχουμε τρία λεπτά για να κλείσουμε, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω. Λοιπόν, διάβαζε για κάποια έρευνα που έχει γίνει. Ναι. Ο στρατηγός της αστυνομίας, όχι ο δικός μας, από την Αθήνα. Έχει φέρει στην επιφάνεια κάποια σοκαριστικά στοιχεία. Όντως. Μιλάει για 12.000 συλλήψεις ανηλίκων, ναι, για το 2023, εκ των οποίων οι 1.500 είναι κάτω των 11 ετών. Σωστά. Σοκαριστικό. Και γύρω στις 2.000 είναι περιπτώσεις κοριτσιών. Ακόμη σοκαριστικό. Εγώ θέλω να πω την άποψή μου, πώς την βλέπω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι αν ήμουν γιατρός και μιλούσα με ιατρικούς ρόλους, όρους θα σας έλεγα ότι οι οργανισμοί δεν έχει αποδειχτεί ότι επιτίθονται σε υγιή κύτταρα, σε υγιείς οργανισμούς. Αν δηλαδή θέλω να πω είχαμε μια κοινωνία όπως έπρεπε να ήταν η κοινωνία, θα ήταν δύσκολο τα παιδιά να βρουν πεδίο δόξης λαμπρό. Γιατί τι έχει γίνει. Δεν μπορεί ξαφνικά δηλαδή να έχουν δαιμονιστεί όλα. Μα δεν κρύβονται τα παιδιά. Τα δέτε να τσακώνονται με μασκές. Όχι. Μα σουρλιάζουν. Δεν ακούμε γιατί έχουμε κερίσει τα αυτιά προφανώς. Δεν βλέπουμε γιατί έχουμε καταράκτης τα αυτιά. Δεν τα ψυχανομιζόμαστε γιατί οι πόρτες της ψυχής μας είναι κλειστές. Γιατί τα έχουμε παρκάρει τα παιδιά μας. Τα έχουμε παρκάρει, τους έχουμε δώσει ένα κινητό να παίζουν όλη μέρα. Βλέπετε περιπτώσεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα μπορούν να διασκεδάζουν και να θέλουν να επιστρέψουν. Ηλικίες που εκεί χτυπάει το καμπανάκι, χαμηλότερες κάτω των 18. Που να σας έχουν κλονίσει. Βεβαίως. Κύριε Γουρδούκη. Ναι, βεβαίως. Στο πεζοδρόμιο, ας πούμε, να βλέπεις 15χρονα παιδιά. Μισόγυμνα. Είναι τελείως σοκαριστικό αυτό το γεγονός. Να βλέπεις παιδιά να τα παίρνεις με το ταξί, να τους συμπεριφέρεσαι. Γιατί εγώ τα παίρνω παιδιά, βλέπω τα παιδιά μου μέσα. Προφανώς, έτσι. Και το λεξιλόγιο τους, ειλικρινά, έχω πάει παντού. Σε γήπεδα, σε φανατικούς, σε τέτοια. Δεν έχω ακούσει τέτοιο λεξιλόγιο από 13 χρόνια. Και πολύ περισσότερο σοκαριστικό όταν μιλάνε κοπέλες με αυτή την αργό. Και ένα σχόλιο τον κύριο Γουρδούκη για να κλείσουμε. Ναι. Εγώ εντάχει θα σας πω ότι πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο. Η μεγαλύτερη φταίμε για όλα. Έτσι, διότι υπάρχει πολύ χαβαλές. Δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρά τα πράγματα. Όχι μόνο με τα παιδιά μας. Γενικότερα, τα παίρνουμε όλα ψήφιστα. Έχει επικρατήσει ένα μοντέλο τελείως του χαβαλέ και δεν ασχολούμαστε με τίποτα σοβαρά. Έτσι, πρώτα οι γονείς, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι που να ασχοληθούμε πιο σοβαρά και από εκεί και πέρα η πολιτεία. Εγώ αυτό πιστεύω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινη παρουσία. Θα τα ξαναπούμε το μόνο σίγουρο. Να ευχηθώ καλή δύναμη για αυτές τις μέρες. Καλή σεζόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα ό,τι καλύτερο για την πρόσκληση. Σας ευχόμαστε και εσάς και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά. Και σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλή Σταύρωση, γιατί και η Σταύρωση καλή είναι. Και καλή Ανάσταση. Για να έρθει η Ανάσταση μετά. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε, από όλους όσοι εργάστηκαν και σήμερα. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.